Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο ένατο επεισόδιο του Anthem.gr podcast. Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης και σήμερα έχω μαζί μου τον πολύ αγαπημένο φίλο και εξουάρχη συντάκτη Νικόλα Βασιλείου. Καλησπέρα Τζανέτο. Σήμερα είπαμε να συζητήσουμε για ένα θέμα που θα είναι σοβαρό ξανά, μιας και στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε καλεσμένο για μία ακόμη φορά τον Ανδρέα Γαλιατσάτο, τον γνωστό ψυχοθεραπευτή και φίλο μας, και συζητήσαμε εκτενώς για το θέμα της αυτοκαταστροφικότητας και της ανθρώπινης φύσης, και συγκεκριμένα μιλήσαμε αρκετά για το ζήτημα των πυρκαγιών του τελευταίου διμήνου στην Ελλάδα. Οπότε σήμερα είπαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που επίσης μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, και αυτό είναι η πρόβλεψη της μείωσης του πληθυσμού, η οποία πρόκειται να καταγραφεί στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες κατά τη διάρκεια της επίσημης απογραφής. Πριν όμως ξεκινήσουμε το σημερινό θέμα συζήτησης, θα θέλω να δώσω λίγο μπάλα στον Νικόλα Βασιλείου να μας πει για μία εξέλιξη σχετικά με την εκπομπή. Λοιπόν, εδώ και καιρό έχετε ακούσει τα podcast μας ότι συγκεκριμένα νομίζω από το τρίτο επεισόδιο που έχουμε κάνει περί ραδιοφώνου, ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμασταν ανενεργοί σε σχέση με την εκπομπή μας στο Radio Alchemy, η οποία έτρεχε από το Μάιο του 2016 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019. Πέντε σεζόν. Πέντε σεζόν ήταν, ναι. Το είχαμε κάνει εμείς πέντε σεζόν. Ήταν 4,5. Ήταν 4,5, ναι, ακριβώς. Η μισή ήταν αυτή που ήμασταν στρατό, να σου θυμίσω. Τέλος πάντων, πολύ ωραίες εποχές, πολύ ωραία χρόνια εκείνα που ήμασταν στο Radio Alchemy. Και φέτος επιστρέφουμε, είναι πλέον επίσημο, το έχουμε συζητήσει και με το σταθμό, επιστρέφουμε σε ολοκένουργιο στούντιο, με καλύτερο εξοπλισμό, πάρα πολύ διάθεση για τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας και όλοι ήμασταν ανενεργοί, οπότε το ραδιοφωνικό μας ντεμπούτο θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, ξεκινάμε, δεν έχουμε ακόμα φιξάρει την ώρα, δηλαδή θα ξεκινήσουμε είτε στις 7 είτε στις 8 και θα πάμε για ένα δύο ώρο. Και πιστεύω θα περάσουμε πάρα πολύ καλά φέτος. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες και για το podcast και για την εκπομπή και κυρίως για πάρα πολύ καλούς καλεσμένους. Ναι, θα έχουμε πάρα πολλούς φίλους καλεσμένους στην εκπομπή μας φέτος, προκειμένου να κάνουμε το χαβαλέ μας, να κάνουμε το τζέρτζελο που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Και το οποίο μας χρειαζόταν και όλα, Τζανέτο, λόγω της πανδημίας, έτσι να το πούμε. Ναι, να πούμε για τους νέους φίλους που ακούνε το podcast εδώ σε όλες τις πλατφόρμες που ανεβάζουμε μέσω του Nightcast. Σωστά. Να πούμε ότι η εκπομπή έχει θέματα συζήτησης, για θέματα συζήτησης στην ελληνική underground σκηνή, έχει για θέματα συζήτησης στην pop κουλτούρα, σινεμά. Μιλάμε για σειρές, μιλάμε για ταινίες, μιλάμε για άκυρες ιστορίες, και φέτος θα σου πω, Τζανέτο, θα το αποκαλύψω αυτό. Ένα section που θέλω να βάλουμε πάρα πολύ έντονα είναι να διαβάζουμε περίεργες ειδήσεις. Θυμάσαι που το κάναμε και στις παλιότερες εκπομπές, ειδικά στο Άλικο. Να διαβάζουμε περίεργες ειδήσεις και απλά να τις σχολιάσουμε με τον δικό μας τρόπο. Και μια χαρακτηριστική, ας πούμε, για όποιους είναι και παλιότεροι ακροάτες, είναι το Pokémon Go στο Βατικανό, ας πούμε, που γέννησε φοβερές ατάκες, ξέρω εγώ. Είχαμε πολύ ωραίες ειδήσεις περίεργες και είναι ένα section της εκπομπής που το λατρεύω προσωπικά πάρα πολύ. Αλλά μου λείπουν και οι προσωπικές ιστορίες, έτσι, που βγάζαμε και περνάγαμε καλά. Τέλος πάντων, ήταν δύο χρόνια ψυχοθεραπεία μας που χάσαμε αυτή η εκπομπή, και εγώ είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που επιστρέφει. Οπότε συντονίστε την άλλη Τετάρτη, θα μάθετε από τα social media μας για την ώρα, είτε σε 7 είτε σε 8. Ξεκινάει Anthems Radio Show στο radioalchemy.net. Και εννοείται να περάσετε, να μας πείτε ένα γεια, να μας στείλετε στα social, στα προφίλ μας, στη σελίδα του anthem.gr, παντού, και εμείς θα τα διαβάσουμε και θα σας δώσουμε ένα shout-out. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο βασικότερος λόγος της μαζικής εξόδου των νέων από την Ελλάδα, του φαινομένου, ας πούμε, του brain drain? Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ένας λόγος και μόνο. Δηλαδή είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα, κατ' εμέ. Να ξεκινήσουμε από το εισόδημα. Να ξεκινήσουμε. Βασικά το εισόδημα, ξέρεις, κολλάει πολύ και με τις συνθήκες εργασίας. Κολλάει και με το ότι σου λένε πάρα πολύ ότι think out of the box, γίνε, ας πούμε, επιχειρηματίας, και ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα τιμωρείται για το ότι έχει αποφασίσει να είναι επιχειρηματίας. Και εσύ το ξέρεις από πρώτο χέρι αυτό. Δεν επιβραβεύεται. Και γενικότερα θεωρώ ότι αυτή η χώρα είναι μια χώρα που δεν γουστάρει τους νέους.
Δηλαδή, μάλλον γουστάρει τους νέους αν είναι όπως εκείνη τους θέλει. Πιθύνιους, σωστούς, όχι αν είναι αντιδραστικοί, όχι αν είναι τέτοιο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, και το αναφέρω σαν παράδειγμα αυτό, βλέπεις μία είδηση και λέει: οι νέοι σήμερα δεν δουλεύουν, δεν πάνε να δουλέψουν, γιατί είναι τεμπέληδες. Ξεκινάμε κατευθείαν, απόλυτα, φταίνει οι νέοι που είναι τεμπέληδες. Ή ότι η εστίαση ή ο ξενοδοχειακός κλάδος μαστίζεται από έλλειψη εργαζομένων. Μάλιστα. Έχουμε δει τις συνθήκες που δουλεύουν. Πολύ κακές συνθήκες εργασίας. Έχουμε δει τα κοντέινερ στη Μύκονο που μένουν μέσα. Τα οποία είναι σε όλη την Ελλάδα, έτσι, όχι μόνο στη Μύκονο, είναι παντού αυτά. Ναι, είχαν βγει φωτογραφίες νομίζω από τη Μύκονο, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε δει τα ωράρια, έχουμε δει τους μισθούς, έχουμε δει το ότι πολλοί άνθρωποι, τώρα εντάξει μην αναφέρω και ονόματα, αλλά τους έχουν πάρει τα tips μέσα από τα χέρια και σηκώνονται και φεύγουν. Σου λέει, α, ο νέος είναι τεμπέλης γιατί θέλει να μένει με τη μαμά του και τον παπά του και τα θέλει όλα έτοιμα. Όχι, δεν τα θέλει όλα έτοιμα, τα θέλει όλα νόμιμα. Δεν είναι όλοι ότι θα πάνε και να δουλέψουν 12 ώρες την ημέρα για 400 ευρώ και στο τέλος να τους πει το αφεντικό να τους πάρει και τα tips και τα σχετικά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό. Εγώ έχω να πω ότι οι συνθήκες εργασίας στη χώρα πάνε από το κακό στο χειρότερο και αυτό έχει συμβεί από το 2011 και μετά, κυρίως από τα χρόνια της κρίσης. Είδαμε τους νέους να πληρώνονται με τον υποκατώτατο μισθό του Σαμαρά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έκτρωμα, ας πούμε, που σου λέει είσαι νέος, οπότε πάρε ένα μισθό που είναι κάτω από το βασικό και τράβα και βρες την άκρη μόνος σου, ας πούμε. Ναι, δηλαδή σου λέει ότι παίρνε για 8 ώρο. Αυτό έχει συμβεί σε προσωπικό μας φίλο που τον γνωρίζεις. Επί Σαμαρά είχε βρει μια δουλειά με πρακτική, αν θυμάμαι σωστά, η οποία μετά του είπε ότι θα ανταμείβεσαι για ένα πενθήμερο 8 ώρο, που δεν θα ήταν ποτέ 8 ώρο, θα ήταν 10 ώρο ή 11 ώρο, και του λέει θα αμείβεσαι με τον υποκατώτατο που τότε ήταν στα 470-460 ευρώ. Μιλάμε για, δηλαδή, κλοπή, έτσι, κανονικότατα. Το οποίο αυτό, δηλαδή, σε ποια σοβαρή χώρα. Και να σου πω κάτι. Λέει, ας πούμε, κάποιος ότι γιατί φεύγουν οι νέοι και γιατί πάνε έξω. Γιατί σε οποιαδήποτε χώρα, αν δουλεύανε πενθήμερο 8 ώρο, δεν θα παίρνουν 400 ευρώ. Και αν κάνουν υπερορία, θα την πληρωνόντουσαν. Κοίτα, θα σου πω το βασικό. Ότι εγώ, ας πούμε, πόσο μεγάλο κύκλο ανθρώπων έχω. Ξέρω, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Λοιπόν, αυτός ο κύκλος ατόμων μειώνεται κάθε χρόνο διότι όλο και περισσότεροι φίλοι και γνωστοί φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Κυρίως σε χώρες της Ευρώπης ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Υπάρχει μια πολύ κακή συνήθεια μετάθεσης ευθυνών εδώ στο Ελλαδιστάν. Δηλαδή, οι παλαιότερες γενιές τείνουν πάντοτε να μεταθέτουν τις ευθύνες για όσα έχουν δημιουργήσει στις νεότερες. Υπάρχει μια ευθυνοφοβία, νομίζω μπορώ να πω, έτσι. Είναι σωστή η λέξη, υπάρχει σαν λέξη. Ναι, υπάρχει ευθυνοφοβία, υπάρχει. Κοίταξε, εγώ έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους παλαιότερων γενών να λένε ότι εσείς πληρώνετε τα δικά μας λάθη, ας πούμε, και τη δικιά μας καλοπέραση. Ναι, εμείς πληρώνουμε τα δικά τους λάθη. Αλλά παραδείγματος χάρη, εγώ πήγα σε ένα αγαπημένο μαγαζί σήμερα το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι και λέω σήμερα. Εντάξει, ήταν κλειστό. Πηγαίναμε κάθε χρόνο, το ξέρεις Νικόλα το μαγαζί. Ναι. Πηγαίναμε κάθε χρόνο, αράξαμε εκεί, κάναμε μια βόλτα, πέτυχα τον ιδιοκτήτη. Τον ρωτάω, για ποιο λόγο δεν είναι το μαγαζί φέτος ανοιχτό, έγινε κάτι, ξέρω εγώ, και τι κλείσατε? Και μου λέει, το μαγαζί, λέει, χρειάζεται 9 άτομα προσωπικό. Λέει, δίνω, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, λέει, 50 ευρώ μεροκάματο, δίνω, λέει, full ένσημα και 8 ώρες εργασίας. Λέει, και παρόλα αυτά δεν έρχεται κανένας, λέει, από τους νέους, λέει, της περιοχής να δουλέψουν. Λέει, τα θέλετε όλα έτοιμα, λέει, εσείς οι νέοι. Θέλετε, λέει, να παίρνετε τα επιδόματα και να κάθεστε. Και σκέφτομαι εγώ, ρε φίλε, χρειάζεται 9 άτομα, έτσι. Δεν μπορούσε να βρει 4-5 που να θέλανε να δουλέψουν, άμα έλεγε όντως την αλήθεια? Εγώ πιστεύω θα έβρισκε. Μήπως... Όχι 4-5, 9 θα έβρισκε, Τζανέτο. Έχεις ακούσει την παροιμία που λέει ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά ερμηνείς μου? Μήπως φταίει ο ίδιος που κανένας δεν θέλει να πάει να δουλέψει σε συγκεκριμένο κατάστημα? Δεν είναι μόνο, ξέρεις, αν φταίει ο ίδιος. Είναι θέμα και ότι κατευθείαν η πρώτη δικαιολογία που δίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι
είναι ότι παίρνετε τα επιδόματα. Ποια επιδόματα ακριβώς, για πες μας. Ποια επιδόματα. Ποια επιδόματα. Αυτά τα οποία σου τα δίνει η κυβέρνηση που σε κλείνει, ας πούμε, 8 μήνες σπίτι σου, σου λέει: OK, πάρε ένα επιδοματάκι να την μπαλέψεις, ας πούμε, το οποίο μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τις πραγματικές σου απολαβές. Έτσι. Και τώρα σου λέει ότι. Και το οποίο δεν το πήραν όλοι, έτσι. Και το οποίο δεν το πήραν όλοι, προφανώς. Και τώρα σου λέει ότι παίρνεις το επίδομα και κάσει. Ποιο επίδομα. Έχει σταματήσει η καραντίνα, δεν υπάρχει επίδομα. Δεν είμαστε όλοι τέτοιοι. Εγώ προσωπικά χαίρομαι γιατί από το κράτος δεν έχω πάρει δεκάρα τσακιστή. Ούτε εγώ. Δηλαδή, κανένας από τους δύο. Και πρόσεξε, ο ένας μας είναι ιδιωτικός υπάλληλος και ο άλλος είναι επιχειρηματίας. Ωραία. Δεν έχουμε πάρει από το κράτος δεκάρα τσακιστή. Πώς εγώ να δεχθώ και να σου πω κάτι, θα μου πεις, ναι, αλλά μπορεί να τα έχουν πάρει άλλοι νέοι, ας πούμε, και καλομάθαν κτλ. Αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι βλακίες μιας σύγχρονης νεοφιλελεύθερης και καλά διανόησης, προκειμένου να δικαιολογήσει ότι στην εποχή που το κόστος πρέπει συνέχεια να μειώνεται και το κέρδος να αυξάνεται, γιατί αυτός είναι ο σκοπός κάθε επιχείρησης, σου λένε ότι δεν φταίει αυτός που μειώνει τα κόστη με οποιονδήποτε τρόπο, με το να σε βάζει να δουλεύεις, ας πούμε, 12 ώρες για να μην προσλάβει αλιβάρδια και να σε πληρώνει τα ίδια. Γιατί, Τζανέτο, υπάρχουν επιχειρήσεις και θα το έχεις ακούσει, όχι μεγάλες επιχειρήσεις, προφανώς δεν μιλάμε για εταιρείες, μιλάμε για κυρίως επιχειρήσεις εστίασης. Το έχω ακούσει ότι γίνεται αυτό, που βάζουν το δώρο των Χριστουγέννων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπαλλήλων, γιατί υποτίθεται ότι έτσι καταβάλλεται. Τραπεζικά, για να φαίνεται το νόμιμο ότι, για ο να φανεί ότι το έκανε. Η επιχείρηση πήρε τα λεφτά. Και μετά υπάρχει από πίσω μπραβιλίκι, υπάρχει εκβιασμός. Πήγαινε στην τράπεζα, στο ATM, βγάλε τα και φέρ' τα πίσω. Εντάξει. Όταν λοιπόν θέλουμε να λέμε γιατί οι νέοι φεύγουνε, τι να κάτσουν να κάνουν εδώ, ας πούμε. Και δεν σου λέω εγώ μόνο για αυτόν που έχει σπουδάσει. Σου λέω και για αυτόν που είναι μεροκαματιάρης, ας πούμε. Ξέρεις ότι μπορείς πλέον να βγάλεις μεροκάματο σε άλλη χώρα και να ζεις ok. Εγώ δεν σου λέω να είσαι βασιλιάς. Να ζεις ok. Εδώ δεν μπορείς να ζήσεις, ρε φίλε. Εδώ δεν μπορείς να ζήσεις. Όχι, δεν μπορείς καν να κρατήσεις ένα σπίτι, να κάνεις ένα παιδί. Μετά λέμε γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα. Πώς να μην υπάρχει υπογεννητικότητα. Όταν γεννιέται το παιδί, μπαίνει τεκμήριο κατευθείαν. Δηλαδή, σε αυτή τη χώρα, όπου για να κάνεις ένα παιδί σου το βάζουν τεκμήριο, τα πάντα είναι πανάκριβα και ο μισθός παραμένει ίδιος. Και να πούμε και ένα άλλο παράδειγμα εδώ. Ξέρεις ότι, θα το ξέρεις, θα το έχεις ακούσει, οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν στο βιογραφικά κοπέλες 28, ας πούμε, έως 35 ετών και λένε αυτή είναι σε ηλικία για παιδί, δεν μην την καλέσουμε για συνέντευξη. Ναι, υπάρχει, αυτό είναι σε εξισμό ξεκάθαρα. Που όσες φορές το έχω πει αυτό σε κάποιον, ξέρεις τι μου λέει. Α, δεν υπάρχει αυτό που λες, πάρα πολλέ. Δεν μπορεί να σου κάνει διάκριση για την ηλικία σου. Ναι, δεν θα σου το πούνε. Δεν θα σου το πούνε. Βέβαια υπάρχει. Δεν θα σε καλέσουν. Πρόσεξε. Δεν θα σε γιατί αυτό σου λέει ότι άμα σε καλέσουν και στο πούν μπροστά σου είναι παράνομο. Εντάξει, μέχρι να σε καλέσουν και να στο πούνε, έχουν περάσει δύο βασικά βήματα. Σε έχουν καλέσει. Και δεν θα σου το λένε. Δηλαδή, θέλω να σου πω, με το που βλέπουν το βιογραφικό, σου λένε αυτή είναι η ηλικία για παιδί, γιατί να την πάρω. Θα σου πω και το άλλο. Κάθεσαι εσύ και σκίζεσαι, ρε φίλε, από τα 23 σου σε μια εταιρεία, έτσι, και δουλεύεις ιδιωτικός υπάλληλος, σαν άντρας θα σου πω τώρα, σαν Νικόλας Βασιλείου, που δεν προσπαθώ να αλλάξω το θέμα που έθεσες, υπάρχει ζήτημα σεξισμού ξεκάθαρα, αλλά σου λέω πάλι, σαν Νικόλας Βασιλείου, δουλεύεις από τα 23 σου σε μια εταιρεία και ξαφνικά η εταιρεία βαράει βρόντο. Okay. Ή αποφασίζει να σε απολύσει για το χύψη λόγο και είσαι 40 χρονών. Αποφασίζεις λοιπόν να ξαναβγεις στην αγορά εργασίας στην ηλικία των 40 ετών. Πού θα βρεις δουλειά? Ποιος θα προσλάβει έναν άνθρωπο με τόσα χρόνια προϋπηρεσίας όταν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους νέους με στόχο να πληρώσει όσο το δυνατόν λιγότερα? Οι άνθρωποι άνω των 40 δεν βρίσκουν δουλειά πλέον. Θεωρητικά είναι, δηλαδή μπορείς να βρεις μόνο σε πάρα πολύ εξειδικευμένες θέσεις που μπορεί να δουν την προϋπηρεσία σαν φιλέτο. Αλλά θεωρώ ότι πάρα πολλές δουλειές σήμερα έχουν απομακρυνθεί από αυτή τη λογική και έχουν μπει στη λογική ας φέρουμε κάποιον νέο να δουλεύει περισσότερες ώρες και τα σχετικά. Αυτό θέλω να πω. Κοίταξε να δεις. Εγώ για κάθε μια ιστορία τέτοια που λέμε θα εμφανιστούν 10, τώρα με τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι θα σου πούνε
όχι, δεν ισχύει αυτό και ο θείος μου ήταν 40 και βρήκε δουλειά. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θεωρώ ότι αυτές είναι μονομένες περιπτώσεις. Δεν μιλάμε ότι όλες οι εταιρείες είναι χάλια. Εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για τη σύγχρονη εργοδοσία. Και εγώ είμαι σε μια δουλειά που είμαι πολύ ικανοποιημένος. Και από τα χρήματα και από την ώρα που καταβάλλονται και από τις παροχές που μου δίνονται. Οκ. Okay. Εγώ όμως είμαι μία περίπτωση. Γιατί όταν βγαίνω στον κύκλο μου, Τζανέτο, και ρωτάω, ξέρεις τι παίρνω πίσω. Παίρνω πίσω, πήγα το πρωί 8 η ώρα στη δουλειά και έφυγα στις 11 και δεν πληρώθηκα. Πήγα και άκουσα, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ δούλεψα τόσες ώρες περιοδία το μήνα και είναι απλήρωτες και δεν πρόκειται για να τις πάρω. Και έχω ακούσει και το αμίμητο ότι μου είχαν πει εξ αρχής ότι θα δουλεύω πενθήμερο 10 ώρα για 600 ευρώ και να μην σκεφτώ να πάρω υπερορία. Αλλά δεν φανταζόμουν να λέω ότι θα δουλεύω κάθε μέρα 12 ώρες. Παιδιά, αυτά είναι προβλήματα. Είναι προβλήματα. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος. Και αυτό είναι πραγματική ιστορία. Μου λέει, προτιμάω να πάω να δουλέψω ξανά μπαρίστα στο μαγαζί που ήμουν τουλάχιστον να παίρνω το 600 και να λέω, OK, είμαι σε ένα ωραίο κλίμα για τα σχετικά. Από το να παίρνω το 600 και να είμαι σε μια εταιρεία που μου υπόσχεται ανέλυξη και δεν την έχω δει 3 χρόνια. Τι περιμένεις ακριβώς. Εν τέλει, οι προβλέψεις λένε ότι ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 500.000 άτομα. Και μία από τις αιτίες είναι αυτές. Μία άλλη αιτία είναι βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά που έχει το κράτος προς τους νέους. Υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες τείνουν προς φασιστικές συνιστώσεις. Δεν υπάρχει ουσιαστική ελευθερία του λόγου. Δεν υπάρχουν στην ουσία δημοκρατικά δικαιώματα. Πλέον μάλλον για να το θέσω πιο σωστά, τα δημοκρατικά δικαιώματα καταπατώνται πιο εύκολα. Βλέπουμε ότι έχει καθιερωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικογενειοκρατία στη χώρα, το βίσμα, το λεγόμενο βίσμα. Και όχι μόνο, ναι. Το βίσμα είναι και διαφορετικό, η οικογενειοκρατία είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Πολλοί το λένε άλλωστε αυτό. Δεν ξέρω αν είδες τώρα, μην αναφερθούμε και πολιτικά, ωστόσο σήμερα που μιλάμε έχει γίνει μια δίκη η οποία πραγματικά να τη διαβάσει είναι ένα φιάσκο από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Δεν θα αναφερθώ ποια δίκη, μπορεί να ψάξει ο κόσμος και να δει σε ποια αναφέρομαι, αλλά αυτό το βλέπει συνέχεια ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη όντως. Ναι, θέλω να πω πάντως ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομικοκοινωνική κατάσταση των πολιτών στην χώρα ολοένα και χειροτερεύει. Οι άνθρωποι, οι νέοι, τουλάχιστον συζητώντας μαζί με φίλους μου ή πώς νιώθουμε πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, βιώνουμε ότι περπατάμε σε ένα βούρκο. Ναι, και δεν ξέρεις τι θα βγεις από αυτό. Θυμάσαι το λεγόμενο που λέγανε τότε, το φαινόμενο αυτό της κινούμενιά μου. Ναι. Που όσο περπατούσες, τόσο περισσότερο βούλιαζες. Όσο περισσότερο προσπαθούσες να βγεις και να απεγκλωβιστείς από αυτή την κινούμενη άμμο, τόσο περισσότερο εγκλωβιζόσουνα σε αυτήν. Αν και πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση είναι γενικότερη και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και είναι ένα φαινόμενο που έχει άμεση σύνδεση με τις καπιταλιστικές κοινωνίες, οι οποίες λένε ότι, όπως είπες και εσύ, το πρώτο μάθημα όλων πρέπει να είναι ότι μια επιχείρηση πρέπει να μεγιστοποιεί τα κέρδη της. Και πώς το πετύχει αυτό με μείωση του κόστους πρώτα απ' όλα, budget cuts. Μπράβο. Έτσι λοιπόν έχουν δημιουργηθεί αυτή η γενιά των νέων doomers, των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα περίεργο κέλυφος από το οποίο δεν μπορούν να αποδράσουν και στο οποίο είναι καταδικασμένοι να ζουν για τα επόμενα τουλάχιστον 15 με 20 χρόνια, άμα αυτό δεν αλλάξει. Άμα δεν αλλάξουν πράγματα και άμα δεν αλλάξουν καταστάσεις και status quo σε αυτή τη χώρα. Και να σου πω κάτι, η ζωή είναι αυτή. Όχι, δηλαδή φέρνεις. Δηλαδή, θέλω να σου πω, ζεις, οκ, okay, επιζείς. Ναι, ξυπνάς 8 το πρωί. Μπράβο. Ωραία, φεύγεις για δουλειά, 9 με 5. Ωραία. Στις καλές περιπτώσεις. 9 με 5. Είναι 9 με 5, πες, οκ. Okay. 5 ώρα θα φύγεις από τη δουλειά, θα έχει κίνηση. Θα φτάσεις στο σπίτι σου 7. Πρόσεξε, αν έχεις αμάξι, γιατί αν δεν έχεις, θα είσαι με τα μέσα. Εντάξει, ναι, σε κάθε περίπτωση θα φτάσει εκεί. Μία μισή ώρα μετά. Θέλω να σου πω, μην βλέπουμε το μέσο μισθωτό. Ο μέσος άνθρωπος της γενιάς μας, Τζανέτο, δεν έχει αμάξι. Δηλαδή, κινείται με τα μέσα, παίρνει λίγα χρήματα, μπορεί να δουλεύει και παραπάνω ώρες.
Σκέψου ένα παιδί, ας πούμε, στην ηλικία μας, ας πούμε να είναι στα 26 με 27, που να θέλει να γίνει νέο στέλεχος σε εταιρεία. Και μπορεί να έχω ακούσει για στελέχη στην ηλικία μου να παίρνουν 700 ευρώ για να δουλεύουν 10 ώρες τη μέρα και να γυρίζουν σπίτι λιώμα. 10 ώρες τη μέρα, πραγματικά, και το βλέπω αυτό και σε συγγενείς μου. Και για να γίνουν και καλά διευθυντές και στελέχη και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή να απολαύσουν τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι στα 35 τους, στα 40 τους. Η εταιρεία θα τους βάλει να δουλεύουν, ας πούμε, λιγότερο ή να κάνουν ένα step down ή οτιδήποτε. Τότε θα. Δηλαδή, έχω ακούσει για ανθρώπους να μου λένε το σοκαριστικό που έχουν παιδιά, να μου λένε ότι αρχίζω και διαπιστώνω πότε ψηλώνουν τα παιδιά μου. Γιατί τα βλέπω λίγο. Αυτό πράγμα, αυτό που λες με τον Doomer, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Να σηκώνεται το πρωί, να πηγαίνει σε μια δουλειά, να παίρνει λίγα χρήματα, να γυρίζει, να έχει ελάχιστο χρόνο και να μην προλαβαίνει ούτε να κάνει αυτό που θέλει, ούτε να απολαύσει τη ζωή όπως γουστάρει. Και κυρίως, και για να το κλείνω εδώ, Τζαν, αυτός ο άνθρωπος να κάνει, ας πούμε, 2 εξόδους την εβδομάδα και να πει: ωραία την έβγαλα. Καλά ήταν. Και να μην έχει κάνει τίποτα άλλο. Και να δηλώνει, ας πούμε, ικανοποιημένος από αυτή τη ζωή. Λυπάμαι, δεν είναι ζωή αυτή. Είχα μία συζήτηση με ένα πολύ κοντινό μου πρόσωπο με το οποίο λέγαμε για κάτι παρόμοιο σήμερα. Και έχει ένα αγοράκι, ας πούμε, 2 περίπου ετών. Έχει μπει στο δεύτερο έτος, μάλλον δεν είναι 2 ετών. Και έλεγε, ρε παιδί μου, ότι προσπαθεί να βρει τη λεπτή ισορροπία στη δουλειά και στη ζωή του παιδιού του. Δηλαδή, λέει, τι θα κάνεις, τι προσπαθείς να κάνεις, να δουλέψεις περισσότερο και να προσφέρεις στο παιδί όσο περισσότερα χρήματα γίνεται για το μέλλον του, ώστε να είναι εξασφαλισμένο αυτό αργότερα, ή να κάνεις ένα βήμα πίσω στην καριέρα σου, να δουλέψεις μια δουλειά που δεν θα είναι τόσο απαιτητική, τουλάχιστον στα χρονικά πλαίσια που σου ζητάει να είσαι παρόν, αλλά να μπορείς να βλέπεις το παιδί σου περισσότερο. Ναι, και εσύ στο παιδί θέλεις να προσφέρεις και την καλύτερη δυνατή ανατροφή, έτσι, είναι σημαντικό. Σωστό, αυτό. Και θες να το χαρείς, θες να είσαι να μαζί του αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά παιδιά έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, διότι δεν έχουν δει τους γονείς τους μέσα στο σπίτι, γιατί οι γονείς δούλευαν από όταν ήταν μωρά. Ναι, το καταλαβαίνω. Ξέρεις τι, εγώ μπορώ να σου το πω κιόλας, ότι εμένα οι γονείς μου στη ζωή μου δεν τους έχω δει τόσο πολύ όταν ήμουν μικρός. Δηλαδή ήταν τόσο, βέβαια ήταν επιχειρηματίες, αλλά ήταν τόσο πολύ μέσα στη δουλειά που εγώ έβλεπα περισσότερες ώρες τον παππού μου και τη γιαγιά μου, με τους οποίους έχω μεγαλώσει κιόλας, ας πούμε. Και τους είδα αφού τους χάσαμε, που άρχισα να τους βλέπω, ξέρεις, απόγευμα, βράδυ και τα λοιπά, ας πούμε, να έρχονται νωρίτερα και τα σχετικά. Δηλαδή μπορώ να καταλάβω 100% αυτό που λες. Και είναι τρομερό το ότι αυτό που ζούσα εγώ πριν από, ας πούμε, 20 χρόνια τώρα έχει ενταθεί τόσο πολύ. Και πιστεύω αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να βρίσκει πάντοτε τη χρυσή τομή, να βρίσκει πάντοτε το σωστό σημείο που θα ισορροπεί μεταξύ δουλειάς, εργασίας και οικογενειακής ζωής. Εγώ εκεί καταλήγω και ναι, καταλαβαίνω το παράδειγμα που λες, καθώς και εγώ με παρόμοιες συνθήκες έχω μεγαλώσει με τη γιαγιά και την προγιαγιά. Να σου ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι υπάρχει, ας πούμε, πιθανότητα αυτό το πράγμα στην πάροδο των χρόνων να χειροτερεύσει ή να καλυτερεύσει? Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια, ειδικά αν δεν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην χώρα, μιλάω για την κυβέρνηση, πιστεύω ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα είναι εκείνοι που θα φύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Αυτή είναι μια προσωπική μου εκτίμηση. Αυτό μένει να το δούμε. Ήταν μια χαλινάρη πανδημία, αλλά εγώ είδα και ανθρώπους να φεύγουν, ακόμα και εν μέσω αυτής, δηλαδή ανάμεσα στις 2 καραντίνες, είδαμε κόσμο να φεύγει. Γιατί σου λέει δεν έχω άλλη ελπίδα εδώ. Και ξέρεις, θέλω να το συζητήσουμε και αυτό. Πώς φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, λένε ότι προσπαθώ να το παλέψω εδώ όπως μπορώ, μήπως και... Ωραία, σεβαστό, κατανοητό, οκ. Okay. Τι θα γίνει όμως, έτσι, όταν εσύ θα συζητήσεις με ένα παιδί που θα σου πει ότι εγώ προσπαθώ να πάω έξω να βρω μια δουλειά και θα του πεις... Και τι θα κάνεις εσύ εκεί? Εγώ σου λέω για την Ελλάδα. Όχι, σου θέτω το αντίστροφο. Πάμε το αντίστροφο. Okay. Ναι. Τι θα κάνεις εσύ εκεί?
Εκεί δεν έχει ζωή, λέει, δεν έχει ξενύχτη, δεν μπορεί να βγει μέχρι αργά. Θα βαρεθεί τη ζωή σου, δεν έχει δραστηριότητα. Έχει την τόπια κοινότητα μόνο. Δεν είναι ότι έχει του άπειρου γνωστού. Αν δεν πα κάπου είναι συγγενή σου, δεν είναι ότι έχει και του άπειρου γνωστού. Το καταλαβαίνω, ναι. Ναι, είναι bullshit όμως αυτό, διότι. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι σε μια ζωή δίχως μέλλον. Σου λέει ο άλλος η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Εντάξει. Αλλά σύντομα θα μείνει μόνο η φτώχεια χωρίς την καλοπέραση, έτσι όπως πάει το πράγμα, Τζανέτο. Ναι. Ας μιλήσουμε για τον πληθωρισμό, Νικόλα. 3 ευρώ το σουβλάκι. 3 ευρώ το σουβλάκι, τέλεια πράγματα. Λοιπόν. Να σου πω όμως, περίμενα τώρα. Και 5 ευρώ καφέ. Να αλαφρύνω λίγο το κλίμα. Τζανέτο. Να αλαφρύνω λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω αν το άκουσες, αλλά μάθαμε γιατί γίνονται ανατιμήσεις στην αγορά. Α. Το έμαθες. Γιατί? Λοιπόν, βγήκε ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι υπουργός ανάπτυξης αυτή τη χώρα, γνωστός και ως πολιτής νανογυλαίκων, γνωστός και ως πολιτής βιβλίων που μιλούσαν για το ολοκαύτωμα, γνωστός και ως ο άνθρωπος που μας λέει ότι θα εγκαινιάσει το ελληνικό και εγκαινιάζει κάτι μασούτιδες στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν το είδες, καταπληκτικό. Λοιπόν, βγήκε αυτός ο άνθρωπος και είπε: τι να κάνουμε, κύριοι, έχουμε ανάπτυξη. Και του λέμε: έχουμε ανατιμήσεις. Και λέει: όχι, έχουμε ανάπτυξη. Λέει: γιατί εξάγουμε, λέει, πάρα πολύ κατσικίσιο γάλα. Έχει έρθει τόση ανάπτυξη, έχουμε δώσει, λέει, όλο το κατσικίσιο γάλα της Ελλάδας απ' έξω. Και λέει: το αποτέλεσμα είναι να μην μένει πολύ κατσικίσιο γάλα για μέσα και γι' αυτό το πληρώνουμε λίγο παραπάνω. Γιατί γελάτε, κύριοι? Γιατί γελάτε, κύριοι? Λοιπόν, το θέμα του πληθωρισμού, λοιπόν, αγαπητέ φίλε Τζανέτ. Έχεις μία αγορά η οποία δέχεται συνέχεια ανατιμήσεις, τις απορροφάει ο κόσμος με το ίδιο εισόδημα και σου λένε ότι είναι η ανάπτυξη αυτή. Η ανάπτυξη σημαίνει μείωση τιμών και αύξηση εισοδήματος. Κυρίως μείωση φόρων και αύξηση εισοδήματος, αλλά κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Εδώ έχουμε αυξήσεις τιμών παντού και μας λένε έρχεται η ανάπτυξη και το εισόδημα δεν έχει αυξηθεί. Μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας και εμείς λέμε: α, okay. Το εισόδημα, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, του μέσου πολίτη έχει καταρακωθεί, διότι εν μέσω COVID η κυβέρνηση απαγόρευσε σε πάρα πολλούς ανθρώπους την εργασία τους. Και πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων δεν πήραν ούτε ένα ευρώ αποζημίωση, ενώ τους απαγορεύτηκε να εργαστούν. Παραδείγματος χάρη ηθοποιοί. Ναι. Παραδείγματος χάρη voice actors. Α, ναι, που το είδαμε και αυτό τώρα. Θέλω να πω ότι εφόσον απαγορεύεις σε κάποιον την εργασία του, πώς περιμένεις εσύ ότι αυτός ο άνθρωπος θα επιβιώσει? Με το κοινωνικό παντοπολείο? Δεν πρόκειται να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Άρα, τι θα κάνει? Ή θα οδηγηθεί στην παρανομία, που πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν λόγω της αξιοπρέπειάς τους, ή θα οδηγηθεί να ψάξει κάποια δουλειά στο εξωτερικό, που το κάνανε πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί στην πανδημία. Όντως. De facto, δηλαδή, δεν το βγάζουμε αυτό από το μυαλό μας. Έφυγε κόσμο στο εξωτερικό γιατί εδώ δεν μπορούσε να δουλέψει. Ω, ναι, μα στο Λονδίνο δεν θα περνά τόσο καλά. Δεν θα έχει μπαρ μέχρι τις 5 το πρωί. Οκ. Και. Τουλάχιστον θα μπορεί να βγάλει τα προς το ζήν. Θα μου πει βέβαια την άλλη ζωή είναι και αυτή, να βγάλει τα προς το ζήν, αλλά. Και το να είσαι εδώ, ας πούμε, δεν είναι. Δηλαδή, θες να μου πεις έτσι. Η Ελλάδα είναι φοβερή χώρα. Για να αν έχεις τους φίλους σου και έχεις καλό εισόδημα. Να μπορείς να πάρεις τους φίλους σου, να βγείτε έξω και να έχεις και ένα καλό εισόδημα και να μην σε νοιάζει ούτε πώς θα ξοδέψεις ούτε τίποτα. Εκεί θα ήταν μια φοβερή χώρα. Γιατί στο Λονδίνο και το τρομερό εισόδημα να έχεις, Τζανέτο, δεν είναι. Στην οικογένειά σου θα γυρίσει το βράδυ. Πιθανότατα. Δεν έχει να λέει. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι βρίσκεις δραστηριότητες στην Αθήνα. Αλλά δεν μπορείς να βρεις το Λονδίνο. Δεν μπορείς να βρεις χόμπι. Μπορείς να βρεις και χόμπι και δραστηριότητες. Την οικογένειά σου. Αυτό λέω. Η οικογένειά σου όμως στην Αθήνα, ας πούμε, είναι δίπλα σου. Να σου το πω έτσι. Ναι, είναι δίπλα, αλλά όταν σου λένε θα σου πάρω το σπίτι ή θα μου δώσεις το. Αν δεν μου δώσεις τη δόση στο δάνειο, τι θα κάνεις? Εντάξει, ναι. Δεν μπορώ να βγάλω ρόλο στην μια κατάσταση. Θα φύγεις προκειμένου να δουλέψεις και θα συμβιβαστείς με μια μορφή ψυχαγωγίας που προφανώς είναι κατώτερη. Δεν θα κοιτάξεις την ψυχαγωγία σου πρώτα. Πρόσεξε, θα φύγεις για να πληρώσεις τη δόση στο σπίτι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Θα φύγεις προκειμένου να πληρώσεις τη δόση στο σπίτι. Πίσω στην οικογένεια, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση και γενικότερα είναι. Ξέρεις, βλέπεις παντού, ας πούμε, ότι οι τιμές αυξάνονται, τα εισοδήματα μειώνονται. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Και εμένα αυτό που με τσαντίζει, ρε Τζανέτο, ξέρεις, είναι
ότι προσπαθούν να μας πείσουν όλοι για το αντίθετο. Ότι αυτή η χώρα είναι καταπληκτική, ότι όλα πάνε εξαιρετικά, ότι οι δουλειές προσφέρονται με το, όχι με το σταγονόμετρο, προσφέρονται, ας πούμε, άφθονες δουλειές. Να πω και το άλλο το παράδοξο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Το λέω τώρα, το ανακοινώνω. Εγώ θα πάω να πιάσω αύριο το πρωί μια δεύτερη δουλειά, να δουλεύω 16 ώρες τη μέρα, αφού έχει τόσες πολλές δουλειές, να πάω να πιάσω κι εγώ μία, ας πούμε, ακόμα, μια δεύτερη, να ενισχύσω. Αφού η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση σήμερα, προσφέρονται τόσες πολλές δουλειές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια μεγάλη. Έτσι. Εδώ βλέπω τουλάχιστον στην περιοχή μου όλα τα καταστήματα ζητούν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Και βλέπω στο κάθε μαγαζί εδώ και μήνες την ίδια πινακίδα ζητείται προσωπικό τάδε. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν βρίσκεις. Ναι. Υπάρχει προσφορά εργασίας και δεν υπάρχει ζήτηση. Γιατί όμως δεν υπάρχει ζήτηση για την κάλυψη των θέσεων? Συγγνώμη, το είπα ανάποδα. Υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας, αλλά υπάρχει και μεγάλη προσφορά εργασίας. Ωστόσο, η προσφορά δεν καλύπτεται, διότι οι μισθοί που δίνονται από τις εταιρείες είναι πενιχροί και είναι, ναι, μισθοί πείνας. Ναι, ναι. Οπότε σου λέει ο άλλος από το να κάτσω εκεί, γιατί να πάω. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έστω ότι πας κάπου και εργάζεσαι, έτσι. Και έστω ότι και οι συνθήκες δεν είναι τόσο κακές, ας πούμε, πληρώνεις για τις περιορίες και τα πάντα, αυτό το εισόδημα που παίρνεις δεν σε φτάνει για να ζήσεις. Σε φτάνει σαν ένα καλό χαρτζιλίκι. Να κάνεις τις εξόδους σου, να πιεις δύο ποτά, να αγοράσεις κάτι που θέλεις, αλλά δεν είναι αρκετό, ας πούμε, για να ζήσεις σήμερα μόνος σου. Να κάνεις, ας πούμε, ή να κάνεις οικογένεια. Έτσι, πάμε και εκεί. Ήθελα να πω ότι βλέπω και ένα άλλο παράδοξο όμως, Νικόλα, έτσι. Βλέπουμε πολλά call center να έχουν ανοίξει εδώ στην περιοχή των Νοτίων Προαστίων, τα οποία προσφέρουν σε άτομα από το εξωτερικό που έχω γνωρίσει αρκετά άτομα, είναι πολύ κομπλέ προς τη μήνυ τους, μακάρι να συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Δίπλα στο γνωστό μπαρ με τις δύο μπύρες. Ναι, εγώ κρίνω τις εταιρείες αυτές. Οι εταιρείες αυτές θα προσφέρουν μισθούς εξωτερικού άνω των 1.200-1.300 ευρώ σε όσους έρχονται από το εξωτερικό να δουλέψουν στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα για παρόμοιες θέσεις θα σου δώσουν 600 με 650 ευρώ. Ναι, και λες και τις καλές, έτσι, που πληρώνουν, ναι, στην ώρα τους. Ναι. Δεν λες για τις υπόλοιπες που μπορεί να σου δώσουν και... Ναι, μιλάω για 1-2 πολυεθνικές μεγάλες αμερικανικές. Ναι, κατάλαβα ποιες λες. Κατάλαβα ποιες λες, γιατί το ξέρω και εγώ αυτό το ζήτημα, το έχω δει. Δηλαδή, βλέπεις τώρα, έτσι, έρχεται ένας από μια άκυρη χώρα, πάει εκεί στην εταιρεία, ξεκινάει με 1200, θα πας εσύ που έχεις μεγαλώσει εδώ και πληρώνεις τους φόρους σου για να συντηρούνται όλες αυτές οι εταιρείες, και πληρώνεις με το εξωφρενικό ποσό του βασικού. Ναι. Και το οποίο εκεί που θέλω να καταλήξω και πριν είναι ότι έστω ότι παίρνεις αυτό το βασικό και έστω ότι, ας πούμε, έχεις ένα φίλο ή κάποιο σύντροφο, ας πούμε, ή κάποια σύντροφο που παίρνει και εκείνος και τα λοιπά, το βασικό και αυτός. Έτσι, είστε δύο άτομα, δηλαδή παίρνετε ένα βασικό. Μπορείτε να συγκατοικήσετε, μπορείτε να ζήσετε, μπορείτε να κάνετε ένα παιδί, μπορείτε να κάνετε οικογένεια. Όχι, όταν... Με 1200 ευρώ το μήνα. Όχι, όταν στην... Για παραδείγματος χάρη, έτσι, στην Αθήνα, το βασικό νίκαιο είναι από 400 ευρώ και πάνω. Στην καλύτερη, για μία τρύπα. Αυτό πήγα να σου πω. Σήμερα αυτό με τα ενίκια, το οποίο έχει ξεφύγει, πραγματικά. Και σου λένε καλά κάνει η Airbnb, γιατί έχει, ξέρω εγώ, τα σπίτια θα μέναν ανίκιαστα. Οκ. Okay. Φίλε, άκου έγκλημα, έτσι. Μία εταιρεία από το Ισραήλ αγόρασε ολόκληρη πολυκατοικία απέναντι από το σπίτι μου και όλα τα μαγαζιά της πολυκατοικίας από κάτω και πέταξε εκτός όλους τους ενοικιαστές. Γιατί τύχαινε εκείνη η πολυκατοικία να ανήκει σε έναν. Να. Πέταξε, είναι μεγάλος ο χώρος και έχει πολλά διαμερίσματα, πάνω από 50-60. Άρα 50-60 οικογένειες βρέθηκαν στο δρόμο. Α, είναι από αυτές τις τεράστιες πολυκατοικίες. Από τις μεγάλες πολυκατοικίες που θα γίνουν Airbnb. Και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να, όχι απλά σε άλλες κατοικίες, θα πρέπει προφανώς να δώσουν και μεγαλύτερα ενίκεια και ταυτόχρονα μικραίνει και η ποσότητα των διαθέσιμων διαμερισμάτων. Μπράβο. Γιατί μία εταιρεία από το Ισραήλ, μία από την Κίνα, δηλαδή τα εξάρχεια γιατί φαγώθηκε όταν βγήκε αυτή η κυβέρνηση να πει ότι θα τα καθαρίσουμε, θα τα ράνουμε. Γιατί είχε κάνει ήδη deal να έρχονται εταιρείες από την Κίνα να τα πάρουν όλα να τα κάνουν Airbnb. Γι' αυτό φαγωθήκανε.
Είναι γνωστό αυτό. Για την Golden Visa συγκεκριμένα. Ναι, δεν ξέρω λοιπόν, για ποιο. Και αυτομάτως από την πρώτη μέρα λέει στα μαγαζιά 5.000 ευρώ ενίκιο από 700 και άμα θέλετε. Αλήθεια τώρα. Τους πέταξε όλους έξω. Τι η λες? Πολυκατοικία απέναντι από το σπίτι μου είναι ένα ζόμπι τώρα. Είναι ένα ζόμπι town. Ένα ζόμπι town το οποίο όμως. Και είναι και τεράστια έτσι. Δεν είναι εκμεταλλεύσιμο. Και εδώ διαμερίσματα είναι και κάθονται. Και θα γίνουν Airbnb. Και θα γίνουν Airbnb, ας πούμε. Άρα, πώς μου λες, τους έχουν πετάξει απ' έξω τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι ότι ήταν άδεια τα διαμερίσματα. Υπήρχε κόσμος που τους διώχνουν για να γίνουν Airbnb. Ναι, όχι, μα σου λέω και πιο πριν ότι υπήρχαν πολλά που λέγανε ότι α, μένουν ξενίκια, στα καλά κάνουν και τα κάνουν Airbnb. Αυτά για μένα είναι χαζομάρες. Anyway, η Αθήνα είναι ένα καμίνι. Που λέγανε για τα ξύλινα σπαθιά. Από εκεί το σκέφτηκα. Έτσι. Η Αθήνα είναι καμίνι. Είναι μια πόλη δίχως μέλλον. Είναι μια πόλη που σαπίζει ταχύτατα στις αντιφάσεις της. Μια αντίφαση ήταν αυτή με την εταιρεία που σου είπα, με τους ξένους εργαζόμενους και τους ντόπιους. Μπορείς να δεις ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαιρετικά, ας πούμε, αμοιβόμενοι, και πιο δίπλα να βλέπεις, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι. Εγώ δεν θα στο πάω στο την άστη, γιατί είναι χαμηλόμισθοι και τη βγάζουν με μια έξοδο 7-8 ευρώ. Μπράβο. Και όλο αυτό πακετάρεται με το γνωστό, ας πούμε, πακετάρεται με το γκλιτεράκι του και με μεγάλους περιπάτους στο κέντρο, ας πούμε, με έργα, με μεγάλα λόγια περί ανάπτυξης και νέων θέσεων, το οποίο αμφιβάλλω αν θα το ζήσουμε. Έτσι. Αυτή είναι η γνώμη μου προσωπικά. Και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ιδιαίτερη ελπίδα για αυτή τη χώρα αν συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς. Αν συνεχίσει με αυτό το πλάνο, με αυτή την προοπτική, ας πούμε. Ο πληθυσμός θα μειωθεί κι άλλο. Τα επόμενα 10 χρόνια πιστεύω ότι θα μειωθεί, θα μειωθεί πολύ περισσότερο. Η Ελλάδα ακολουθεί πολύ γοργά τα βήματα της Βουλγαρίας, η οποία πάσχει από το πιο έντονο δημογραφικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Να μην ξεχάσουμε και ένα άλλο ζήτημα που χαντακώνει τους νέους. Χαντακώνει τους νέους από άποψη κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης στο μέλλον, το οποίο είναι ο στρατός. Σωστό, ναι. Όπου για 12 μήνες πρέπει να πληρώνεις, δίχως να έχεις έσοδα, πρέπει να πάυσεις κάθε επαγγελματική και οικονομική σου δραστηριότητα. Εγώ τα χρήματα που έβγαλα σε 6 μήνες από μια part-time δουλειά που ήμουνα τότε, πριν το στρατό, 6 μήνες δούλευα part-time, εντάξει. Ό,τι χρήματα μάζεψα, μου έβγαλα στο 9 μήνο. Non-stop έξοδα. Μου έφερε, και, ναι, μπράβο. Και τι θα κάνει κάποιος που έχει οικογένεια και θα πάει στρατό? Γιατί κάποιοι κάνουν και νεότερη οικογένεια. Ναι. Λίγοι πλέον. Α, όχι, αλλά... ντροπή σου, μην κάνεις νεότερες οικογένεια, πρέπει να πας στρατό. Μα δημογραφικό. Α, τότε, ναι, κάνε νεότερη οικογένεια. Μα στρατός. Ναι. Τότε μην κάνεις οικογένεια. Κάνε και συνορίζω στρατό. Αμάν πια. Αυτό είναι το σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Άμα είναι να μείνει υποχρεωτικός, θα πρέπει να γίνει νωρίς. Για όλους, Εγώ πιστεύω ότι εμείς πήγαμε σε καλή ηλικία τότε. Ναι, μιλάμε, ας πούμε, 22 χρονών, μια χαρά. Ναι, αλλά παγώσαμε όλη μας τη ζωή. Παγώσαμε τα πάντα. Παγώσαμε 9 μήνες από τη ζωή μας. Τι να κάνουμε. Μπράβο, ούτε, και έξοδα ούτε, και όλα. Να σου πω κάτι. Θα τους πάρουμε πίσω. Βρε, παιδί μου, δεν σου λέω αυτό. Οδύ στο χαμένο χρόνο ήταν αυτό. Σου λέω όμως ότι αυτό είναι. Πρέπει να κάνουμε μια στρατιωτική εκπομπή, να τα λέμε αυτά. Αυτό είναι ένα άλλο αρνητικό για τα παιδιά όμως που σκέφτονται τι θα κάνουν στο μέλλον τους. Ναι, προφανώς, γιατί ξέρεις ότι ένα χρόνο. Θα ξοδέψουν ό,τι λεφτά θα μαζέψουν σε 2 χρόνια δουλειά. Ναι. 2 χρόνια δουλειά θα φύγουν εκεί. Έτσι, έτσι. Έτσι. Αυτό λέω. Δεν, είμαι... δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Και γι' αυτό πήγα και ο ίδιος. Γι' αυτό συμφωνώ σε αυτό που λες. Το θέμα είναι ότι η χώρα έχει ένα πάρα πολύ έντονο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο δεν δείχνει να αλλάζει ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν δείχνει να αλλάζουν πράγματα γύρω από αυτό. Και πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα γίνει ακόμα εντονότερο. Solution δραστηριοποιούμαστε όλοι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ενεργοί, έτσι. Να είμαστε πιο ενεργοί πολίτες, να μιλάμε. Σε συλλογικότητες. Να μιλάμε για τα δικαιώματά μας, να οργανωνόμαστε σε συλλογικότητες και στα σωματεία μας, αν είμαστε σε κάποια εργασία. Okay. Και κυρίως να ξέρουμε τα δικαιώματά μας, τι πρέπει να έχουμε σαν πολίτες και να τα διεκδικούμε είτε στον δρόμο, είτε μιλώντας. Και να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο. Δεν υπάρχει κάτι που. Είδε τι πέτυχαν με το freelancing που προσπάθησαν να επιβάλλουν στου εντελιβεράδε. Μην πούμε το όνομα τη εταιρεία. Δεν θέλω κιόλα. Ναι, οκ. Είδε τι
τι πέτυχαν με το που βγήκαν αμέσως και διεκδίκησαν τα δικαιώματα. Ένα ισχυρό σωματείο, να τα λέμε αυτά. Ένα ισχυρό σωματείο, να ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που παίζουν στα σωματεία μας και διαπραγματεύονται για εμάς. Και να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο, Τζένετο. Γιατί δεν θα μας σώσει καμία κυβέρνηση με αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να μας σώσει. Θα εξαγγέλει, θα υπόσχεται, θα σου λέει έρχεται η ανάπτυξη και η ανάπτυξη θα παραμένει εκεί που ήταν πάντα, στα τάρταρα. Δεν θα υπάρχει βασικά. Δεν θα υπάρχει ακριβώς. Το είναι στα τάρταρα προϋποθέτει ότι υπάρχει μια πολύ μικρή ανάπτυξη. Ναι, έτσι είναι. Το δημοσιονομικό χρέος έχει χτυπήσει ρεκόρ. Εντάξει. Και το ιδιωτικό και τα πάντα. Τι ακριβώς να συζητήσουμε και τι ακριβώς να πούμε. Λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν, να κλείσουμε με ένα θετικό. Ελπίζουμε όλοι σε ένα καλύτερο αύριο προφανώς. Μιλάμε, οργανωνόμαστε, διεκδικούμε. Γιατί παιδιά δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό είναι. Ναι, αλλά δεν πέτυχε κανείς βγαίνοντας στους δρόμους. Τώρα θα βάλεις στο στόμα μου άσχημες λέξεις. Αλλά να αναφέρουμε αυτό ότι ο Τζένος αναφέρεται σε ένα γεγονός. Να το πούμε. Το λέμε, δεν με νοιάζει βασικά. Λοιπόν, αναφέρεται σε ένα γεγονός όπου κάποιος, τέλος πάντων, ο οποίος η νοητική του ικανότητα δεν ήταν. Βασικά δεν ήταν χώμο, ας πούμε. Ήταν χώμο ερέκτους και κάτω. Ο οποίος, ας πούμε, έλεγε ότι η διεκδίκηση στους δρόμους δεν φέρνει τίποτα. Φιλαράκι, όπου και να είσαι, ξέρω ότι δεν πρόκειται να τα ακούσεις. Πήγαινε να δεις τι έκανε η eFood, εντάξει, και άλλαξε μυαλά. Για να μην πω κάτι χειρότερο, αλλάξε μυαλά κάποιοι εκεί έξω. Γιατί το δημογραφικό πρόβλημα δεν θα χτυπήσει μόνο εμάς, θα χτυπήσει και εσάς που λέτε τέτοιες βλακίες. Αυτά. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στην συχνότητα του radioalchemy.net. Είναι ιντερνετικός ο σταθμός. Προσπαθούμε να φέρουμε όσο πιο σύντομα γίνεται τα νέα για την ώρα στα social media του anthem.gr και ευελπιστούμε να έχουμε όσο περισσότερους από εσάς γίνεται στον αέρα εκείνη τη στιγμή, να κάνουμε την πλάκα μας, να επιστρέψουμε πίσω στα μικρόφωνα. Είχαμε λίγο βαρύ θέμα σήμερα, όπως και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την αυτοκαταστροφικότητα, όμως είδαμε ότι βοηθάει αρκετά στο να χαράξουμε και εμείς οι ίδιοι ένα νοητικό mind map για το πώς θα κινηθούν τα podcast και οι εκπομπές από εδώ και στο εξής. Είμαι ο Τζανέτος Καβαλιώτης. Είμαι ο Νικόλας Βασιλείου. Σας ευχαριστούμε και να έχετε ένα καλό απόγευμα, βράδυ ή ημέρα. Γεια σας.